Ο Γιάννης Γαλανόπουλος μας ενημερώνει. Γιάννη. Καλό μεσημέρι από τη Σπάρτη. Πράγματι, ο κ. Παπάς ξεκίνησε τις επαφές του από την αντιπεριφέρεια, όπου συναντήθηκε με την αντιπεριφέρεια, κυρία Διαντανετή, αλλά και τον βουλευτή της Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη, όπου συζήτησαν θέματα που αφορούν την προοπτική του τουρισμού, των καλλιεργειών, αλλά και τις παροχές υπηρεσιών, που όπως είπαν, ειδικά για τον τουρισμό, αλλά και την γεωργία, είναι σε ανωδική τροχιά τα τελευταία χρόνια. Σε δήλωσή του που έκανε στο Δικητήριο Λακωνίας, ο κ. Παπάς αναφέρθηκε στο καλό κλίμα που υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και φορείς για την λύση προβλημάτων, αλλά και τη χάραξη προτεραιοτήτων σε μια συγκυρία εξόδου της χώρας από τα μνημόνια. Στη συνέχεια, ο κ. Παπάς επισκέφθηκε την τοπική μονάδα υγείας αλλά και το δημαρχείο της Σπάρτης, όπου στο καλωσόρισμα του Δημάρχου Βαγγέλη Βαλιώτη, ο Υπουργός είπε ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να πηγαίνει κατά τόπους και να συνομιλά με τις τοπικές κοινωνίες. Είπε μάλιστα ότι στις 23 Αυγούστου θα ψηφιστεί σαν πρώτο, ουσιαστικά πρώτο από μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ο νόμος που αφορά την επέκταση ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε όλη την Ελλάδα. Είπε επίσης ότι προτεραιότητα είναι η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων να επεκταθεί σε όλους τους Δήμους για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και των εργαζομένων φυσικά. Και να πούμε ακόμα, Σταυρούλα, ότι το απόγευμα ο κ. Παπάς θα συναντηθεί με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου, ενώ στις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένη ομιλία του σε αίθουσα εδώ στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης. Μάλιστα. Αύριο θα επισκεφθεί τον πύργο. Αυτά λοιπόν από την πρωτεύουσα της Λακωνίας. Ευχαριστούμε, Γιάννη, να ακούσουμε τον Υπουργό. Ο στόχος ο δικός μας είναι να μην μείνει καμία περιφέρεια, καμία περιοχή της χώρας πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Βεβαίως ταυτόχρονα να καλύψουμε και τα κενά που έχουν αναπτυχθεί, που έχουν αναφανεί στην διάχυση των όριμων τεχνολογιών. Και μιλάω βεβαίως για την τηλεόραση, διότι μετά το θα είναι μάλιστα και το πρώτο μεταβλημονιακό νομοσχέδιο. 23 Αυγούστου μπαίνει το νομοσχέδιο για την καθολική κάλυψη της τηλεόρασης στη Βουλή, έτσι ακριβώς. Και έχουμε ήδη καταγραφεί οι οικισμοί και στις περιοχές του ενδιαφέροντος του δικού σας.